Εικόνες σκληρές, βγαλμένες όμως από την καθημερινή πραγματικότητα και την εξαθλίωση που βιώνουν εκατοντάδες, χιλιάδες βαρελόσκυλα. Ζώα δεμένα σε δέντρα και βαρέλια που εξακολουθούν να ζουν και να πεθαίνουν σαν σκιάχτρα στα ορεινά της Κρήτης. Κατακρεουργημένα με ψαλίδια όπως το σκυλί που βρέθηκε δεμένο χθες σε κάδους λίγα μέτρα μακριά από το Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου. Η εικόνα ήταν σοκαριστική ακόμη και για τον κτηνίατρο, στον οποίο μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες από εθελόντριες της φιλοζωικής ομάδας Νοιάζομαι. Είναι τέτοια εικόνα πρώτη φορά βλέπω. Τα αυτιά έχουν πολύ άσχημα τραύματα. Δεν ξέρω αν πήγε ο ίδιος να τα κόψει και έχει προκαλέσει όλη αυτή την κακοποίηση εδώ που βλέπουμε στα αυτάκια. Αλλά είναι πιθανό να ήταν κάποιος παραγωγός, διότι έχει μπλε σπρέι, λέω. Έχει το χρώμα το μπλε που βάζουν στα πρόβατα για την επούλωση πληγών. Σπάνια τιμωρείται κάποιος. Οπότε από τη στιγμή που πιστεύουν ότι θα τη γλιτώσουν, το κάνουν κιόλας. Κάπως έτσι νομίζω. Ότι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Το νεαρό βελγικό λυκόσκυλο έχει ακροτηριαστεί βάναυσα στα αυτιά από κτηνοτρόφο, ο οποίος βλέποντας ότι προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία και μόλυνση στο σκυλί, το έδεσε με σκηνή στους κάδους των σκουπιδιών έξω από τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ξέρετε τι γίνεται, πιάνουν και το κάνουν σε πολύ μικρά σκυλάκια, πολύ μικρής ηλικίας, που ακόμα δεν έχει προλάβει, η περιοχή έχει παρέχει πολύ πλούσια αιμάτωση. Δεν έχει προλάβει να αναπτυχθεί, οπότε η επούλωση είναι πιο εύκολη, ας το πούμε, σε ένα κουταβάκι που κακοποιείται σε νεαρή ηλικία, έτσι. Mm-hmm. Σε ένα ενήλικο σκύλο είναι άκρως επικίνδυνο κιόλας. Από τη στιγμή που θα κόψουμε το αυτί, έχουμε κατάσχετη αιμορραγία εκεί πέρα. Την ίδια στιγμή, το γύρο της χώρας κάνουν οι εξίσου σοκαριστικές εικόνες με το σκυλί που εντοπίστηκε στην περιοχή της Αμουδάρας Μελεβιζίου, το οποίο έχει ευνουχιστεί με δεματικό στα γενετικά του όργανα. Τη διαπίστωση έκανε έκπληκτος ο κτηνίατρος Ανδρέας Μπαντουβάς όταν το άτυχο ζώο μεταφέρθηκε στο ιατρείο με συμπτώματα σιψεμίας. Η ελληνική εξέταση είδαμε ότι είχε ένα τάιρα από αυτά τα δεματικά που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρολόγοι, τα καλώδια, το οποίο το έχει χρησιμοποιήσει κάποιος για να τον ευνουχίσει. Παραμένετε, δεν έγινε σε ιατρείο, έγινε εκτός ιατρείου από κάποιον ερασιτέχνη, ο οποίος αποφάσισε να το κάνει γιατί μπορεί. Με αποτέλεσμα βέβαια το ζώο να είναι διαποιημένο, να έχει ουσιαστικά αρχόμενη σύψη και να είναι σε κακή κατάσταση. Η περιγραφή του έμπειρου κτηνιάτρου για το πώς έγινε ο ευνουχισμός του άτυχου σκυλιού είναι ανατριχιαστική. Το πιο πιθανό φαντάζομαι ότι κάποιος το κράτησε και του κόψανε το δέρμα και βάλανε το δεματικό να κάνει την ίσχυμη και με ένα μαχαίρι, νηστέρι, δεν ξέρω με τι, με ένα ξηράφι, αφαιρέσαν τους όρχες. Είναι εντελώς βάδρο, είναι απαράδεκτο και, πάση περιπτώσει, είναι και παράνομο. Δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει, να προκαλεί πόνο σε ένα ζώο και δεν έχει κανένα δικαίωμα να κάνει κάποια χειρουργική επέμβαση σε κάποιο ζώο χωρίς να έχει στοιχειώδεις γνώσεις. Για απαράδεκτες και μεσαιωνικές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ήπειρο της Κρήτης κάνουν λόγο οι εκπρόσωποι των φυλοζωικών οργανώσεων που ζητούν την άμεση λήψη μέτρων για να εκλείψουν οι εικόνες με τα εξαθλειωμένα βαρελόσκυλα στα ορεινά του νησιού. Οι εικόνες που συναντούν καθημερινά τουρίστες, πολίτες και εθελοντές στις ορεινές περιοχές της Κρήτης είναι συγκλονιστικές. Σκυλιά όπως ο άτυχος Μπρούνο και το σκυλί που βρέθηκε στην Αμουδάρα, ακροτηριασμένα βάναυσα, δεμένα σε βαρέλια και παραπήγματα, χωρίς τροφή και στοιχειώδη περίθαλψη να αναπαράγονταν εξέλεγκτα. Οι καταγγελίες πέφτουν στο κενό αφού δεν υπάρχει πουθενά υποδομή για να φιλοξενηθούν τα ζώα ακόμα και αν διαταχθεί η αφαίρεσή τους. Είναι ώρα η πολιτεία και οι τοπικές αρχές να βάλουν βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο με αυστηρούς αστυνομικούς ελέγχους, με προγράμματα ενημέρωσης με το συντονισμό της περιφέρειας Κρήτης και συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων για να εκλείψουν μεσαιωνικές πρακτικές που αποτελούν όνειδος.